και κύριοι, καλό μεσημέρι. Είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων στη μία από το κανάλι τη Ναυτεμπορική. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα δεν θα πρέπει να φοβάται να μετατοπίσει την υπερβολικά συνετή στάση τη όσον αφορά τα επιτόκια σε σχέση με εκείνη τη Ομοσπονδιακή Τράπεζα των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερική, σύμφωνα με το μέλο του Διοικητικού Συμβουλίου και Διοικητή τη Τράπεζα τη Ελλάδο, Γιάννη Τουρνάρα. Τώρα ήρθε η ώρα να αποκλίνουμε, δήλωσε ο κύριο Τουρνάρα στο πρακτορείο Bloomberg. Οι καταστάσει στην ζώνη του ευρώ και στι Ηνωμένε Πολιτείε είναι εντελώ διαφορετικέ. Στι Ηνωμένε Πολιτείε η ζήτηση είναι πολύ ισχυρότερη Κυρίως λόγω τη όθηση που προέρχεται από τον προπολογισμό. Δεν έχουμε κάτι τέτοιο στην Ευρώπη. Και ο πληθωρισμό στη ζώνη του ευρώ καθοδηγείται κυρίω από την πλευρά τη προσφορά, όχι από την πλευρά τη ζήτηση. Δεν καθοδηγείται από του μισθού. Η δήλωση του κύριο Στουρνάρα έγινε μετά το σαφέστερο μήνυμα που έδωσε μέχρι στιγμή η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ότι θα αρχίσει να χαλαρώνει την πρωτοφανή σειρά αυξήσεων των επιτοκίων τη τον Ιούνιο. Ο Έλληνα Κεντρικό Τραπεζίτη επανέλαβε ότι τέσσερι μειώσει είναι πιθανέ Φέτος, παρά το γεγονό ότι οι επενδύσει μειώνουν τα στοιχήματα σε τέτοιε κινήσει παγκοσμίω. Η σημαντική αύξηση, παρουσ... σημαντική αύξηση συγγνώμη, παρουσίασε το 2023 η συνεισφορά τη τουριστική βιομηχανία στην ελληνική οικονομία. Όπω προκύπτει από τα στοιχεία μελέτη του Ινστιτούτου των Συνδέσμων Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων, η άμεση συνεισφορά του τουρισμού το 2023 εκτινάχθηκε στα 28,5 δισεκατομμύρια ευρώ. Το ποσό αυτό αντιστοιχεί στο 13% του ΑΕΠ τη χώρα. Το 2022 τα αντίστοιχα μεγέθη ήταν 23,9 δισεκατομμύρια ευρώ και 11,6% του ΑΕΠ και το 2019 23,1 δισεκατομμύρια ευρώ και 12,6% του ΑΕΠ. Αν συνυπολογιστεί και η έμεση συνεισφορά του τομέα, το αντίστοιχο ποσοστό ανεβαίνει περίπου στο 30% του ΑΕΠ. Η συνολική συνεισφορά του τουρισμού στην οικονομία της χώρας το 2023 εκτιμάται μεταξύ 62,8 και 75,6 δισεκατομμύρια ευρώ, μέγεθη που αντιστοιχούν μεταξύ 28,5% έως 34,3% του ΑΕΠ. Η παγκόσμια οικονομία είναι αντιμέτωπη με μια δεκαετία ασθενική ανάπτυξη και λαϊκή δυσαρέσκεια, παρά το γεγονό ότι απέφυγε την ύφεση, προειδοποίησε η Γενική Διευθύντρια του Διεθνού Νομισματικού Ταμείου, Κρυσταλίνα Γεωργίευα. Η απογοητευτική πραγματικότητα είναι ότι η παγκόσμια δραστηριότητα είναι αδύναμη με βάση του ιστορικού μέσου όρου και οι προοπτικέ για την ανάπτυξη έχουν επιβραδυνθεί μετά την παγκόσμια οικονομική κρίση, σημείωσε σύμφωνα με του Financial Times η κυρία Γεωργίευα. Ο δεν έχει καταπολεμηθεί πλήρω. Τα δημοσιονομικά μαξιλάρια ασφαλεία έχουν εξασθενήσει και το χρέο έχει ενισχυθεί θέτοντα μία σημαντική πρόκληση για τα δημόσια οικονομικά πολλών κρατών προ σε ίδια. Μπορούμε να γίνουμε η φυσική πύλη εισόδου για την ενέργεια, είτε αυτό είναι φυσικό αέριο, είτε ανανεώσιμε πηγέ ενέργεια από τον Νότο στον Βορρά, ανέφερε ο Πρωθυπουργό κ. Μητσοτάκη, προσερχόμενο στη Σύνοδο των Τριών Θαλασσών στο Βίλνιου τη Λιθουανία. Ειδικότερα ο κ. Μητσοτάκη αναφέρθηκε στο σημαντικό ρόλο τη Ελλάδα ω ενεργειακή πύλη στι μεταφορέ και στα logistics στην νοτιοανατολική Ευρώπη, με πρωταγωνιστή το λιμάνι τη Αλεξανδρούπολη, που παίζει κυρίαρχο ρόλο και στην ενεργειακή στήριξη των υπόλοιπων Βαλκανίων χωρών. Στο περιθώριο τη Συνόδου, ο κ. Μητσοτάκη είχε σύντομη συνάντηση με τον πρόεδρο τη Ουκρανία, Βολοντίμι Ζελένσκι. Ο Ελληνά πρωθυπουργό επανέλαβε ότι η χώρα μα θα συνεχίσει να στηρίζει την Ουκρανία, ενώ αποδέχτηκε την πρόσκληση που του απίφθηνε ο πρόεδρο τη Ουκρανία να συμμετάσχει στην διάσκεψη ειρήνη που θα πραγματοποιηθεί τον Ιούνιο στην Ελβετία. Όλο το φορολογικό σύστημα γίνεται σταδιακά ψηφιακό, τόνισε ο διοικητή τη ΑΔ, Γιώργο Πιτσιλή, μιλώντα στο 1ο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών. Είναι χαρακτηριστικό, μάλιστα, όπω επισήμανε, ότι πάνω από 300.000 φορολογούμενοι έχουν κατεβάσει στο κινητό του το My App και ο αριθμό του αυξάνεται με γεωμετρική πρόοδο. Παράλληλα, αναφερόμενο στον ψηφιακό μετασχηματισμό, σημειώνει ότι έχουμε βάλει σκοπό να πηγαίνουν στι εφορίε αυτοί που χρειάζεται να πηγαίνουν και να μην Πηγαίνουν εκείνοι που δεν χρειάζεται. Με αντίπεινα στα αντίπεινα, προειδοποίησε την Τεχεράνη ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου, εντείνοντα τι ανησυχίε για γεννήκευση τη σύραξη στη Μέση Ανατολή. Το Ισραήλ συνεχίζει τον πόλεμό του στη Λωρίδα τη Γάζα, αλλά προετοιμάζεται και για σενάρια που μπορεί να προκύψουν σε άλλε περιοχέ, διεμήνυσε ο Ισραηλινό Πρωθυπουργό. Εν μέσω ανησυχιών ότι το Ιράν ετοιμάζεται να πλήξει το, ευριακό, το εβραϊκό κράτο σε αντίπεινα για τον θάνατο Ιρανών υψηλό αξιωματούχων. Βασιζόμαστε σε μία αρχή. Όποιο μα κάνει κακό θα ανταποδώσει δώσουμε, ανέφερε χαρακτηριστικά σε μήνυμά του προς την Τεχεράνη μετά από επίσκεψη στην αεροπορική βάση Τελ Ναύ στο Νότιο Ισραήλ. Στο σημείο αυτό κυρίε και κύριοι το δελτίο μας ολοκληρώθηκε. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 4. Μείνετε στην τηλεόραση της Ναυτεμπορικής. Ακολουθεί ο Φίλιππος Φιλιπακόπουλος με την εκπομπή On Politics. Καλό μεσημέρι σε όλους.